Γεια σας αγαπητοί μου, οι σκέψεις του καλού σας ή της καλής σας. Σκέψεις που πιθανότατα δεν σας έχει ανοίξει τα χαρτιά πάνω σε αυτές ακόμα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Επιπλέον στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου, την ιστοσελίδα μου και το Facebook μου. Θα κάνουμε 3 πακετάκια. Το πακετάκι νούμερο 1 είναι αυτό, νούμερο 2 αυτό και νούμερο 3 αυτό. Πάρτε το χρόνο σας, μην βιαστείτε να διαλέξετε, είναι γενικές οι προβλέψεις, δεν είναι δυνατόν να σας καλύψουν όλους. Πάντως σίγουρα για αρχή από κάπου θα θελήσετε να ξεκινήσετε, οπότε διαλέξτε ανάλογα με το γούστο σας ή τη διαίσθησή σας. Μπορείτε να τα ακούσετε και τα 3 αν θέλετε. Ίσως να βρείτε κάτι που θα σας ταιριάξει. Ξεκινάμε λοιπόν. Για πάμε να δούμε. Και ξεκινάμε με όλους όσους από εσάς διαλέξατε το πρώτο πακετάκι. Για να δούμε λοιπόν, ποιες είναι οι σκέψεις του καλού σας ή της καλής σας. Δώστε μου λιγάκι, εδώ θα γίνουν όλα μπροστά ζωντανά. Κοίταξε να δεις, με το καλημέρα σας παιδιά, λοιπόν. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, τα κρατάμε εννοείται. Αυτό πάει στην άκρη, δεν το θέλουμε. Πάμε εδώ λοιπόν τώρα. Κοίταξε να δεις. Πολύ ήθελε αυτό το πακέτο να μιλήσει, παιδιά μου. Πάρα πολύ. Για να προχωρήσουμε να δούμε παρακάτω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το ρίξιμο αφορά και ετερόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια, οπότε εσείς προσαρμόζετε αυτό που βλέπετε και ακούτε ανάλογα τη δική σας περίπτωση. Δώστε μου λιγάκι ακόμα, για να δούμε. Μάλιστα, εντάξει, μια στεγούλα. Τακ, εδώ. Έτσι και ανοίγουμε. Ωραία πράγματα. Πάμε και εδώ. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα μας αποκαλυφθεί. Δώστε μου λιγάκι. Κοντεύουμε. Ωραία. Έτσι. Okay. Δεν θα αργήσουμε. Ωραία, πολύ ωραία, λίγο ακόμα, εντάξει, ωραία και ωραία. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ. Τακ. Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτάκι δώστε μου. Ορίστε, καλά παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Για να αφήσω και την τράπουλα αυτή. Λοιπόν, αγαπητοί μου. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς να είστε μακραίνος από τον άλλον, έτσι, να υπάρχει χιλιομετρική απόσταση. Πιθανότατα κάποιοι άλλοι από εσάς, για κάποιους λόγους που εσείς τους ξέρετε, να είχατε απομακρυνθεί. Και το άτομο αυτό λοιπόν, ο καλός σας ή η καλή σας, αναπολύει τις στιγμές που ήσασταν στα καλύτερά σας, που ήσασταν στα ντουζένια σας, που ήσασταν μέσα στα μέλια κτλ. Λοιπόν, και σε περίπτωση που για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα και πριν, δεν είστε τώρα κοντά, περιμένει και πώς, παιδιά μου, έτσι, περιμένει πώς και πώς. Αχ, πότε θα τη δω ξανά. Αχ, πότε θα τον δω ξανά.
Καταλάβατε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια ζωδίων φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, η ανοχιζόδια κυρίαρχη πλανήτες, η οροσκόπο, στα τρία πύρινα ζώδια, πιθανότατα το 16 να σημαίνει κάτι για εσάς, έτσι. Μπορεί να είναι μέρες, μπορεί να περιμένετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το άτομο σε 16 μέρες να έρθει πάλι κοντά σας, έτσι. Μπορεί να είναι 16 κάποιου μήνα, εσείς ξέρετε, μπορεί όμως να είναι και το 2016, ας πούμε, εντάξει. Για εσάς ξέρετε καλύτερα ή μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο, okay. Μπορεί να είναι η ημερομηνία γενεθλίων του καλού σας, εντάξει, που εσείς ρωτάτε να μάθετε τι σκέφτεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με ζώδια της Γης, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, η ανοχή ζώδια, κυρίαρχη πλανήτης, η οροσκόπος, γίνα ζώδια, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αριθμό 12, εσείς ξέρετε, μπορεί να είναι μέρες, μπορεί να είναι 12 η ώρα για κάποιους, μπορεί να μιλάμε εδώ για το 2012, εντάξει, εσείς ξέρετε ο καθένας από εσάς τι μπορεί να συμβολίζει το 12 εδώ. Okay, μπορεί να είναι και ημερομηνία γενεθλίων, εντάξει. Λοιπόν, και εδώ μπορεί να είναι ημερομηνία γενεθλίων, αν δεν το ανέφερα. Λοιπόν, παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ. Δεν βλέπει την ώρα αυτό το άτομο να είστε ξανά μαζί. Πώς και πώς. Κάθεται μέσα στα μέλια και σκέφτεται, αχ, πότε θα τη δω. Αχ, πότε θα έρθει η στιγμή που θα τη δω. Αχ, το ένα, αχ, το άλλο, αχ, το παράλληλο. Για να ξανασμίξετε, εντάξει, να ξανασμίξετε. Δεν σημαίνει εδώ πέρα ότι τέτοια καλά πρέπει να υπάρχει καυγάς. Πιο πολύ μένα μου βγάζει ότι είναι κάτι σαν εμπόδιο. Εντάξει, κάτι σαν εμπόδιο μεταξύ σας και σας σκέφτεται πάρα πολύ. Είπαμε, πιθανότατα για λόγους επαγγελματικούς να είναι μακριά σας, για λόγους οικογενειακούς να είναι μακριά σας. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρόκειται εδώ πέρα για επανασύνδεση, αλλά για κάτι που έχει μεσολαβήσει και είστε μακριά ο ένας από τον άλλον, προς το παρόν. Και δεν βλέπει την ώρα να έρθει σε εσάς πάλι. Ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Αχ, να έρθω και θα είμαστε μέσα στα μέλια, να την ξαναδώ ή να τον ξαναδώ και να είμαστε μέσα στα μέλια. Θέλω να περάσουμε όμορφα. Και μάλιστα εδώ πέρα μας λέει για διακοπές. Πιθανότατα για κάποιους από εσάς να μιλάει για τώρα, για τις διακοπές τις επερχόμενες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έχουμε. Αλλά μπορεί όμως να συμβολίζει και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, αγαπητοί μου. Αλλά ο στόχος αυτού του ανθρώπου είναι να περάσετε πολύ καλά μαζί, να περάσετε ονειρεμένα δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θαύμα. Λοιπόν, εδώ πέρα παιδιά μου επίσης λέει ότι έχετε έναν πολύ υποστηρικτικό κύκλο γύρω σας. Έτσι, μήπως έχετε κοινούς φίλους, μήπως έχετε κοινούς γνωστούς ή μήπως τυχόν οι φίλοι θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορεί να είναι και συνεργάτες. Αν σε περίπτωση, ας πούμε, είστε απομακρυσμένοι λόγω επαγγελματικού φόρτου εργασίας και βρίσκεται σε άλλη περιοχή, λοιπόν, θα αναζητήσει βοήθεια από τους συνεργάτες. Βρε παιδιά, βάλτε ένα χεράκι να φύγω μια ώρα αρχίτερα. Καταλάβατε? Ή πιθανότατα, ας πούμε, να έχει κάποιους φίλους που του λένε, έννοια σου, θα τακτοποιήσουμε εμείς τη διαδρομή, το εισιτήριο, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Άστα πάνω μας, μην αγχώνεσαι εσύ. Εντάξει. Πάντως, αν μη τι άλλο, οι σκέψεις του καλού σας ή της καλής σας είναι υπέροχες. Θέλει να σας δει, έτσι του λείπετε ή της λείπετε πάρα πολύ, αναπολύει τις στιγμές που είσαστε μαζί και δεν βλέπει την ώρα να σας δει. Έτσι, αγαπητοί μου, θαύμα. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα εδώ. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε στο δεύτερο πακετάκι να δούμε τι έχει να σας πει και να μας πει γενικότερα. Τι σκέφτεται ο καλός σας ή η καλή σας. Λοιπόν, για να δούμε. Τι σκέφτεται. Τι σκέφτεται εδώ πέρα. Δώστε μου λιγάκι. Οπα. Έλα εδώ μωρέ εσύ τώρα. Κάτσε εδώ καλά. Εν τω μεταξύ, εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το ρίξιμο αφορά και ετερόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια, οπότε εσείς προσαρμόζετε αυτό που βλέπετε και ακούτε ανάλογα τη δική σας περίπτωση. Λοιπόν, για να δούμε.
τι σκέφτεται εδώ αυτό εδώ το άτομο, ποιες είναι οι σκέψεις του. Για να δούμε, για να δούμε. Οκ. Για να δούμε. Ωραία, μια στιγμή να κόψω. Μάλιστα, θυμωμένο είναι αυτό το άτομο, θυμωμένο είναι μαζί σας, Είναι θυμωμένο μαζί σας, θα σας το φέρω εγώ πιο κοντά μετά και θα το δείτε καλά. Ή εσείς είστε θυμωμένοι, αλλά θα δούμε, γιατί τώρα μιλάμε για τις σκέψεις του. Για πάμε να δούμε εδώ τι θα μας βγει. Για να δούμε. Σε λεπτάκι δώστε μου. Κοντεύουμε. Ωραία. Άστε μου λέει να κόψουμε και εδώ. Τακ, εδώ έτσι. Ωραία, να βάλουμε εδώ. Έτσι. Μάλιστα. Οκ. Και δώστε μου ένα λεπτάκι να δούμε τι λέει και εδώ. Μια στιγμούλα να δούμε. Πολύ αγαπημένους μας, τι έχουν να μας αποκαλύψουν. Όπα, έπεσε, παραλίγο να πέσει κι άλλο ένα. Εντάξει, θα τις βάλω αυτές εδώ. Για να δούμε. Εντάξει, καλά τα νέα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ πέρα βλέπουμε θυμό, κάτι μεσολάβησε. Ή τσακωθήκατε χοντρά, μαλλιοτραβηχτήκατε που λέμε, εντάξει, λόγω ζήλιας ή λόγω έντονης διαφωνίας ή λόγω επιβολής της γνώμης του ενός πάνω στον άλλον κτλ. Εντάξει, λοιπόν, σκέφτεται το άτομο αυτό για εσάς ότι παρά είστε βρε παιδάκι μου πια υπερβολική στις αντιδράσεις σας, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε για ζώδια της φωτιάς, κρυός, λιοντοξότης, αν όχι ζώδια, οροσκόπο, στα πυρηνά ζώδια ή κυρίαρχους πλανήτες στα πυρηνά ζώδια, εντάξει. Ο αριθμός 8 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, μπορεί να είναι ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να είναι 8 μέρες, 8 εβδομάδες από τότε που συνέβη κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί εδώ πέρα επίσης να αντιπροσωπεύεται και η χρονιά του 2018, έτσι. Εσείς ξέρετε καλύτερα τι μπορεί να συμβολίζει εδώ ο αριθμός 8 για τον καθένα από εσάς. Λοιπόν, πάντως βλέπετε έτσι μια εικόνα χίλιες λέξεις, εδώ πέρα θυμάται έναν καυγά και τρελαίνεται, εντάξει. Ήτανε πάρα πολύ έντονη στιγμή, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, σοκαριστική στιγμή, εντάξει, κάτι μεσολάβησε λοιπόν έντονο εδώ και έγινε το έλα να δεις και το σκέφτεται αυτό. Όμως παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ τι σκέφτεται για εσάς, ότι κατά πάσα πιθανότητα είστε το κατάλληλο άτομο για αυτόν τον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, εντάξει. Άρα λοιπόν, μήπως εσείς υποπέσατε σε κάποια σκηνή ζήλιας εδώ ή σας έκανε αυτός εδώ ζήλια ο άνθρωπος, έτσι. Ίσως γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, ή προσπάθησε να σας κάνει να ζηλέψετε ή τάχασε από τη δική σας ζηλότυπη αντίδραση. Πάντως, παιδιά μου, σκέφτεται ότι είστε το ένα και μοναδικό άτομο, έτσι. Ότι δηλαδή ήδη ξέρει ότι δεν χρειάζεται να ψάξει αλλού, οπότε στην περίπτωση που εσείς ζηλεύετε, δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύετε. Εντάξει, γιατί σκέφτεται ότι είστε μια χαρά μαζί, του κάνετε αυτού του ανθρώπου και του περισσεύετε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ορίστε, επιτυχία σε όλα. Επιτυχία σε όλα. Θα εξομαλυνθούν και αυτά. Εντάξει, θα χαλαρώσει η κατάσταση. Αν κάποιοι από εσάς βρίσκεστε σε απομάκρυνση εξαιτίας αυτού του σκηνικού εδώ που περιγράφω, ας πούμε. Εντάξει, θα εκτονωθούν όλα, παιδιά μου, και θα υπάρξει μεταξύ σας επιτυχία. Απλά σε αυτή την περίπτωση προσπαθήστε εσείς να ηρεμήσετε, μην το ξαναπιάσετε τα μούτρα αυτό το άτομο. Εντάξει, γιατί έτσι θα έχετε και την επιτυχία που θέλετε στη συνεννόηση, στη συνέχιση της σχέσης σας ή αν δεν είστε ακόμα δεσμευμένοι στο να έρθετε πιο κοντά μεταξύ σας, θα πετύχετε. Θα το πετύχετε, εντάξει. Γιατί σκέφτεται ότι εσείς του κάνετε ή τις κάνετε, εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε, μην το θαλασσώσετε κοινώς. Θαύμα. Αγαπητοί μου, θαυμάσια, πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.
Και προχωράμε στο τρίτο πακετάκι να δούμε τι έχει να μας πει. Ποιες είναι οι σκέψεις του καλού σας ή της καλής σας. Τι σκέφτεται, έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να δούμε. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το ρίξιμο αφορά και ετερόφιλόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Οπότε εσείς προσαρμόζετε αυτό που βλέπετε και ακούτε ανάλογα τη δική σας περίπτωση. Λοιπόν, μισό λεπτάκι δώστε μου να γίνει καλή δουλίτσα. Όπα! Όπα, έπεσε παιδιά, έπεσε. Λοιπόν, εντάξει, έπεσε, μας έκανε την τύπη και έπεσε. Τι να κάνουμε, προχωράμε. Για να δούμε εδώ τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Τι σκέφτεται, για να δούμε. Οπαλάκια. Και λίγο ακόμα δώστε μου. Υπάρχει τελικά σήμερα από τους αγγέλους, και όχι μόνο από τους αγγέλους, γενικά οι ενέργειες θέλουν να μιλήσουν αρκετά. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, μισό λεπτάκι δώστε μου να κόψω. Τακ. Μας χάλασε και το focus. Τώρα όμως θα το φτιάξουμε πάρα αυτά. Μισό λεπτό δώστε μου. Εντάξει. Λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε και εδώ. Μισό λεπτό αγαπητοί μου. Γιατί αυτά είναι τεράστια. Αλλά δεν πειράζει καθόλου όμως. Μισό λεπτάκι να δούμε τι έχουν να μας αποκαλύψουν. Οκ, εντάξει, το κρατάμε. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπητοί μου, κοιτάξτε τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Ότι δεν είστε κάτι το οποίο θα επένδυε επάνω σας, εντάξει, ότι για αυτό εδώ το άτομο είστε μια κατάσταση που πέρασε απλά από τη ζωή του. Κάτι περαστικό δηλαδή, κάτι φευγαλαίο, έτσι. Ή πιθανότατα να σκέφτεται ότι εσείς είστε ένα άτομο που δεν έχει σκοπό να δεσμευτεί σοβαρά ή δεν παίρνει τα πράγματα στα σοβαρά και ότι απλά κάπου θέλετε να παίξετε μαζί του, εντάξει. Εδώ μιλάμε για ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκυρος, ή αν όχι ζώδια, κυρίαρχους πλανήτες αυτά τα ζώδια ή οροσκόπος αυτά τα ζώδια, εσείς ξέρετε καλύτερα. Το 20 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, μπορεί να μιλάμε για το 2020, μπορεί να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, για 20 μέρες, για 20 μήνες ίσως, έτσι. Κάτι που εσείς μόνο ξέρετε τι θα μπορούσε να συμβολίζει για εσάς, εντάξει. Πάντως εδώ πέρα έχουμε την τάση στη σκέψη αυτού του ατόμου να υπάρχει κάτι φευγαλαίο, είτε από τη δική του την πλευρά, ότι εντάξει, ό,τι κάναμε, ή πιθανότατα, ξέρω εγώ, ένιωθα κάτι αλλά δεν το νιώθω πια, που λέμε, ή πιθανότατα να σκέφτεται ότι εσείς είστε σε αυτήν εδώ την κατάσταση, ότι δεν με παίρνει στα σοβαρά, ότι δεν με θέλει πραγματικά, ότι εντάξει ήμουνα κάτι προσωρινό κτλ. Αυτές είναι οι σκέψεις, αγαπητοί μου, αυτού του ατόμου, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, ναι αγάπη, εντάξει. Τώρα, ή το άτομο αυτό σκέφτεται ότι εσείς έχετε βρει κάτι άλλο, ή αυτό το άτομο σου λέει εντάξει, αφού δεν βλέπω φως εδώ, στην άκρη του τούνελ, ας προχωρήσω παρακάτω και έχει βρει κάτι καινούριο, έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, έτσι όπως το κόβω εγώ, μάλλον αυτό το άτομο είναι που σκέφτεται ότι εντάξει, ότι είχε με εσάς μάλλον, ήτανε κάτι περαστικό και ότι έχει προχωρήσει παρακάτω, βρήκε κάτι άλλο. Θέλω να δούμε εδώ. Μάλιστα, άνθρωποι που βοηθούν, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι φιλικός κύκλος, δηλαδή πιθανότατα αναγνώρισε κάποιο νέο άτομο μέσα από φίλους. Εντάξει αγαπητοί μου. Λοιπόν, ή πιθανότατα να νομίζει ότι εσείς γνωρίσατε κάποιο νέο άτομο και κάνατε κάτι άλλο
μέσα από φιλικό κύκλο. Εντάξει, εδώ πέρα πάντως σίγουρα μας λέει ότι κάτι έχει μεσολαβήσει, κάποιος ή κάποιοι έχουν μεσολαβήσει και έχει γίνει κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει, έχει προχωρήσει εδώ πέρα η κατάσταση. Δεν έχει μείνει με εσάς, εντάξει, σκέψη. Σας έχει βάλει πίσω στην πραγματικότητα, πλάτη έχει βάλει. Θέλω όμως να τραβήξω άλλο ένα από αυτές εδώ τις καρτούλες. Θα το κάνω off camera, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ανακατεμένες είναι. Να δούμε το γιατί. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά μου, στο κοντινό μέλλον εσείς θα πληροφορηθείτε. Θα σας μιλήσει και θα σας τα πει. Εντάξει. Γιατί έτσι όπως βλέπω εδώ και το βλέπετε κι εσείς, η πλάτη είναι στραμμένη προς τα εσάς. Εντάξει, σας έχει γυρίσει την πλάτη δηλαδή. Οπότε στο κοντινό μέλλον, δηλαδή στους επόμενους 3 μήνες, πάνω κάτω, άντε 4, εσείς θα έχετε νέα από τον φιλικό σας κύκλο ή τον συνεργατικό σας κύκλο ή τον οικογενειακό σας κύκλο. Πάντως άνθρωποι θα σας τα μεταφέρουν τα νέα, ότι ο τάδε ή τάδε, ξέρεις, τον είδα με άλλο άτομο ή την είδα με άλλο άτομο κτλ. Κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι εδώ αυτοί οι άνθρωποι που μας δείχνει. Καλοθελητές, πείτε τους τώρα ότι θέλουν να σας προφτάσουν τα νέα, πείτε τους τώρα όπως θέλετε εσείς, βαφτίστε τους. Πάντως το γεγονός είναι ότι εσείς θα μάθετε ότι αυτό το άτομο έχει κάνει κάτι άλλο. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν σκέφτεται σας. Έτσι αγαπητοί μου. Μάλιστα. Αυτά ήταν αγαπητοί μου τα νέα του τρίτου πακέτου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα.